μείνω σ' ό,τι μου αρέσει. Είπα παράσινο τσάι και χαμομήλι. Μην τολμήσεις να τις δώσεις αυτές τις αηδίες. Ένα παυσίπονο είναι υπεραρκετό. Αυτά είναι αηδίες. Τα φυσικά προϊόντα είναι τα καλύτερα. Τα βότανα, ό,τι βγαίνει από τη μητέρα φύση. Λυπήσουμε. Πρέπει να ψάξουμε για πράγματα αποστηρωμένα από εργαστήρια. Α, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σταματήστε να τσακώνεστε. Αλήθεια, είμαι καλά. Ήταν μόνο το σοκ. Εντάξει, αλλά κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, σε παρακαλώ. Γιατί εγώ, η Μίτσι, ζητώ από τις δυνάμεις ίεσης του σήμα. Όχι, τι λες τώρα, τα αφήσει τα μαγικά, σε παρακαλώ. Άντε να τις φέρεις δύο ασπιρίνες, άντε. Εντάξει, πού είναι οι ασπιρίνες? Στο μπάνιο, στο ντουλάπι στην αριστερή μεριά. Εντάξει, και το τσάι, μην ανησυχείς, το κανονικό εννοώ, στο είναι για μένα. Στο πράσινο κουτί και τα άλλα είδη είναι στο κάτω μέρος, στο τρίτο ράφι. Εντάξει, τέλεια. Θα το σηκώσω εγώ, είναι ανάγωγο να σηκώσω το τηλέφωνο στο σπίτι κάποιου άλλου. Παρακαλώ. Γεια σας, κυρία Χίλντα, η Λουχάνη με. Πώς είναι η Σόνια? Δεν ακούω καλά, για να δω. Είναι η Λουχάνη. Θέλει να μάθει πώς είσαι. Πες της ότι είμαι καλά, δεν ήταν τίποτα. Όχι, όχι, στάσω, πάω στοίχημα ότι η Μαρίζα είναι μαζί της. Α, επιτέλους, μια σωστή άποψη. Όχι, αποκλείεται να είναι και η Μαρίζα, δεν ενδιαφέρεται για μένα. Στάσω, έχω μια ιδέα. Εμπρός! Εμπρός! Όχι, δεν ακούω τίποτα, συγγνώμη. Τι κάνεις, είμαι σίγουρη πως η Μαρίζα είναι μαζί της! Τι κάνεις! Όχι, ανοίγει αυτή εδώ η βλακία, θέλω να πάρω την μπαταρία. Τι θέλεις να το κλείσεις, έλα, έλα, σε παρακαλώ. Ωραία, μπράβο. Γιατί το έκλεισε? Τι συνέβη? Ηρεμήστε τώρα. Θέλετε να παίξουμε χαρτιά? Όχι, σταμάτα να επιμένεις. Δεν θα σηκωθώ και δεν θα φάω τίποτα. Σόλ, δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι, δεν σου κάνει καλό. Δεν με νοιάζει, Μπλες, δεν με νοιάζει. Είδε, σου είπα ότι δεν είναι καλά. Σε παρακαλώ, άσε μας μόνους. Μα δεν μπορώ να μείνω. Εντάξει, θα φύγω. Σολ, σε παρακαλώ, κοίταξε με. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε με την ησυχία μας. Σε παρακαλώ, πες μου, τι σου συμβαίνει? Μπλες, δεν έχω πια δυνάμεις. Γι' αυτό πρέπει να φας κάτι. Όχι, όχι, δεν θέλω. Και αν σε βγάλω έξω για φαγητό? Τι συμβαίνει με όλα τα τηλέφωνα, είναι χαλασμένα. Και αν η Σόνια είναι στο νοσοκομείο? Δεν ξέρω, η Χίλντα δεν μ' άκουγε. Τι θα κάνουμε? Εγώ θα πάω σπίτι. Στον Οκτάβιο? Όχι, θα πάω στο σπίτι της Σόνιας. Δεν μπορείς όμως να βγεις έξω, κανείς δεν επιτρέπεται. Δεν ξέρω, θα ζητήσω από τον Μπλάς να μου δώσει άδεια. Μπλάς, έψαχνα. Θέλω μία άδεια για να βγω έξω. Η μητέρα μου είναι στο νοσοκομείο. Αν τηλεφωνήσει ήδη, εντάξει. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί. Φαίνεται ότι είναι στο νοσοκομείο και φαίνεται ότι τα τηλέφωνα έχουν χαλάσει όλα. Φαίνεται το ένα, φαίνεται το άλλο. Δεν τα πιστεύω, Σπυρίτο, γιατί είσαι ψεύτρα. Και εσύ το ίδιο. Δεν πρόκειται να σου υπογράψω καμία άδεια και θα πω και στο φύλακα να σας προσέχει. Εντάξει, ξέρεις τι, θα ρωτήσω τον Αντράντε. Μην κουράζεσαι, έχει βγει έξω με κάποιους μαθητές σου. Αυτούς τους άφησες να βγουν και δεν αφήνεις εμένα. Γιατί δεν μ' αρέσεις, ούτε εσύ. Θα σου πω κάτι. Ούτε και εμένα μ' αρέσεις. Και αύριο θα πω στον Τουνόφ τα πάντα για τη ζωή σου. Γιατί τα ξέρω όλα. Αρκετά. Άσε με εσύ, σταμάτα. Θα δούμε αν αρέσει το διευθυντή να έχει το γιο ενός εγκληματίας στο σχολείο. Είπα, σταμάτα! Η αγάπη πονάει. Η αγάπη πονάει. Η αγάπη πονάει. Ακόμα και ο τίτλος είναι τέλειος. Είναι υπέροχος. Ο σκηνοθέτης, οι κάμερες, ο φωτισμός. Στο είπα. Τα κοστούμια. Τα πάντα. Τέλεια. Και απ' την άλλη, έχει και μήνυμα. Ναι, σωστά. Το μήνυμα που σου δίνει η ταινία. Ένας κόσμος χωρίς διακρίσεις. Είναι τέλειο. Τέλειο. Όχι. Δεν κατάλαβες την ταινία. Είναι για το πώς η κοινωνία δεν αποδέχεται τις διαφορές. Θυμάσαι? Θυμάσαι το κομμάτι για τις κοινωνικές διαφορές, ε? Αυτό που προσπάθησε να πει είναι πως η κοινωνία δεν δέχεται τίποτα που να είναι διαφορετικό. Μιλάς για τον Ντάνι? Όχι, δηλαδή ναι, οι ομοφυλόφιλοι είναι διαφορετικοί, δεν είναι, ε? Μιλάω γενικά όμως, όχι μόνο για τον Ντάνι, γιατί η κοινωνία δεν δέχεται τους ομοφυλόφιλους, έτσι δεν είναι? Ωραία, λοιπόν, γιατί δεν βγάζετε αυτή τη σκουριά από τα κεφάλια σας και να μάθετε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει? Οι ομοφυλόφιλοι, αν θέλουν, μπορούν ακόμα και να παντρευτούν σήμερα. Ναι, το ξέρω αυτό, ναι, το ξέρω, δεν είμαι χαζή. Όμως ο νόμος είναι ένα πράγμα και αυτό που σκέφτεται ο κόσμος είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Και οι άνθρωποι δεν αντέχουν τους ομοφυλόφιλους. Νόμιζα ότι εσύ ήσουν διαφορετική. Όχι, εγώ δεν σκέφτομαι έτσι. Δεν με νοιάζει καθόλου. Αλλά η κοινωνία
Λες ότι κι αυτή. Είσαι ακριβώς σαν αυτούς. Όχι, 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 όχι. Απλώς μερικά πράγματα δεν αλλάζουν. Βλέπεις τον τρόπο που γελάνε όλοι με τον Ντάνι όποτε έρχεται να σε πάρει. Το έχεις δει. Ναι, και ποιος νοιάζεται. Εσύ πρέπει να νοιάζεσαι. Πρέπει, γιατί ζεις εδώ, σε αυτό το σχολείο. Και οι φίλοι σου ζουν μαζί σου κάθε μέρα. Ναι, αλλά ούτε αυτή, ούτε ο πατέρας μου, ούτε η μητέρα μου, ούτε κανείς δεν θα μου πει με ποιον θα κάνω παρέα. Αυτό είναι σίγουρο. Και αν σου πω εγώ. Τι, μου ζητάς να σταματήσω να βλέπω ένα φίλο μου, να σταματήσω να βλέπω τον Ντάνι. Τι. Ναι. Γιατί. Μήπως επειδή είναι χυδαίο, επειδή η κοινωνία πιστεύει πως οι άντρες που τους αρέσουν οι άντρες είναι χυδαίοι. Όχι, όχι γι' αυτό, απλώς δεν είναι φυσιολογικό. Τι είναι φυσιολογικό για σένα. Τι είναι φυσιολογικό για σένα και για την κοινωνία που σε απασχολεί τόσο πολύ, πες μου. Είναι φυσιολογικό να σε δέρνει ο πατέρας σου. Αυτό κι αν είναι φρικαλαίο, κορίτσι μου. Αυτό είναι το λάθος. Ναι, αλλά όμως. Ναι, 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 αλλά όμως είναι ο πατέρας μου. Οι διεφθαρμένοι άνθρωποι προσπαθούν συνέχεια να μας φορτώνουν με αυτή τη διχασμένη ηθική. Και φαίνεται πως σου ταιριάζει απόλυτα, Βίκο. Ναι, απόλυτα. Είσαι κακός. Όχι. Ναι. Κακός όχι. Ειλικρινής. Τι συμβαίνει. Η ειλικρίνεια δεν είναι της μόδας στην κοινωνία σου. Παιδάκι μου, βρες μια δική σου προσωπικότητα. Φορά κόκκινο και μπλε και κάνεις το ίδιο. Πήγε. Μακάρι να πέθει. Πήγε. Έξω. Έξω. Άντε. Έξω. Παραλίγο να με χτυπήσεις, μία. Δεν την αντέχω. Άστα αυτά τώρα, για πες μου. Ευχαρίστησες τον Φρανσίσκο, πώς ήταν. Δεν μπόρεσα να τον δω. Βγήκε με τον Οκτάβιο και με άλλους. Περίεργο, πού. Νομίζω πως πήγαν σε κάποια έκθεση. Καλά. Εγώ πρέπει να φύγω. Έχω αργήσει και ο μπαμπάς μου με περιμένει. Γεια. Να προσέχεις. Και εσύ. Μπορεί κανείς να σου πει ποιον θα αγαπήσεις. Κοιτάξτε το, όχι, κοιτάξτε το, όχι, φτάσου φυσιολογικά. Μοιάζουμε με ξαναμένα μιξιάρικα. Πώς να φερθώ φυσιολογικά, Θεέ μου, κοίτα την. Απλώς κοίτα την. Δεν παίζετε, τι μέρος είναι αυτό, αγοράκι μου, ε. Κορνιά, πώς θα το λένε. Κορνιά, έτσι λέγεται. Πώς το λένε το... Γεια σας, παιδιά. Έχετε τραπέζι. Αν με σερβίρεις εσύ, κάθομαι όπου θέλεις. Εντάξει, ελάτε κοντά. Το χέρι της. Πού το μπας. Καθίστε. Μανούλα μου. Λοιπόν, τι θα πείτε. 4 μπύρες. Τις καλύτερες, τις πιο ακριβές, παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι. Εγώ θα πάρω μια απλή. Δεν έχω αρκετά λεφτά. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Σήμερα κερνάω εγώ. Εντάξει, είσαι θέλος. Έλα, σου λέω. Εντάξει, παίρνω τα ποτά σας ένα λεπτό. Πρώτα με έπιασε από το χέρι και τώρα μου χάιδεψε τα μαλλιά. Με γουστάρι, έτσι. Όχι, όχι, έτσι δουλεύει. Γουστάρι, κοίτα το στυλ που έχουν οι σερβιτόρες. Εγώ σου λέω να σα αρέσει, το απολαμβάνουν. Ωραία, ωραία, ωραία. Βλέπω, βολευτήκατε, αγόρια, ε. Ναι, πραγματικά αυτό το μέρος είναι αστέρι. Αν ξέραμε ότι δουλεύεις εδώ, θα είχαμε έρθει νωρίτερα. Ναι, δεν μ' αρέσει και πολύ η ατμόσφαιρα εδώ, αλλά τα λεφτά είναι καλά. Οπότε πήρα και τη δουλειά. Εξάλλου χρειάζομαι και τα χρήματα. Γιατί? Δεν έχει σημασία. Η ατμόσφαιρα είναι φοβερή. Το θέμα είναι πως αυτό το μέρος είναι ό,τι πρέπει για απιστίες. Οπότε είναι γεμάτο άπιστες. Δεν σ' αρέσει. Έλα τώρα, έλα. Ωραία. Φοβερή. Ναι. Όχι, 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 κοπέλα μου, έκανες λάθος. Εμείς παραγγείλαμε μπύρες, αν θυμάσαι. Μπύρες. Όχι, όχι, δεν έκανε λάθος. Εγώ παρήγγειλα αναψυκτικά, εντάξει. Σας έφερα εδώ για να μάθετε το μέρος και να δείτε το show μου. Όχι για να πιείτε αλκοόλ, συνεννοηθήκαμε. Όχι, το πάρτι τώρα, χαλάρωσα. Δεν χαλάω το πάρτι. Αν έχεις πρόβλημα, σε πάω στο σπίτι, εντάξει. Λοιπόν, πάω τώρα να ετοιμαστώ για το show. Οπότε λοιπόν σας παρακαλώ να με χειροκροτήσετε για να με ψυχώσετε, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, καλά μετά. Μην ανησυχείς. Είναι σημαντικό το χρώμα, έτσι. Πάρτε και μερικά φιστίκια. Ω, τέλεια! Φιστίκια! Ω, Θεέ μου, βρήκα τον έρωτα της ζωής μου, παιδιά. Θα μείνω εδώ. Κάτσε, κάτσε. Κάτσε εδώ πέρα, κάτσε. Μία αγάπη μου. Ήθελα να φάμε μαζί απόψε γιατί θέλω να σου μιλήσω για κάτι πολύ σοβαρό. Εντάξει, ας παραγγείλουμε πρώτα και μου λύσετε. Όχι, 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 άσε, θα παραγγείλουμε μετά. Έχω τόσο άγχος που δεν νομίζω ότι θα μπορώ να καταπίνω και να μιλάω ταυτοχρόνως. Μα όταν γιατί έχεις πειράζει... τόσο πολύ άγχος. Μήπως πρόκειται να μου πεις με ποια βγαίνεις. Ναι. Ναι, λοιπόν, θα σου πω με ποια βγαίνω γιατί δεν θέλω να κρατάω άλλο μυστικά. Αλλά να ξέρεις πως δεν μ' άρεσε καθόλου που έβαλες detective να με παρακολουθεί. Μα σου είπα ήδη γιατί το έκανα αυτό. Γιατί μου έλεγες ψέματα. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Αλλά αυτή είναι άτιμη.
Και το χειρότερο είναι, αγάπη μου, πως με έκανες να νιώθω σαν εγκληματίας. Μα τώρα detective, εντάξει, πίσω από εντάξει, μένα, δηλαδή. Εντάξει, δεν το ξανακάνω. Αλλά και εσύ δεν θα μου ξαναπείς ψέματα. Δεν θα σου ξαναπώ, στο υπόσχομαι. Γι' αυτό θέλω να μάθεις με ποια βγαίνει. Όχι, όχι, σε παρακαλώ, όχι, μη μου πεις, δεν θέλω να ξέρω. Τι, δεν θέλεις να ξέρεις, μα ναι, γιατί. Ναι, μπαμπά, δεν θέλω να ξέρω με ποια βγαίνεις. Μα τι σημαίνει δεν θες να ξέρεις, εδώ με έχεις φάει τόσο καιρό, με ποια βγαίνω, με ποια βγαίνω. Τώρα δεν είμαι και στην καλύτερη μου φάση με όλα αυτά που συμβαίνουν με τον Μανουέλ. Περνάω μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Και αφού σέβεσαι την ιδιωτική μου ζωή, θα σεβαστώ κι εγώ τη δική σου. Οπότε με ποια βγαίνεις και με ποια όχι, δεν με νοιάζει καθόλου. Α, δεν σε νοιάζει. Έβαλες detective να με παρακολουθεί, έκανες τη ζωή μου film noir και... Καλά, καλά, σου είπα γιατί το έκανα αυτό, εντάξει, αρκετά. Χρειάζομαι να στο πω μία, σημαίνει πολλά και για μένα και για τη φίλη μου. Και για μένα σημαίνει πολλά. Και θέλω να αισθάνομαι ωραία όταν θα μου το πεις, εντάξει. Περίμενε λίγο. Εντάξει. Ωραία. Τι θα πάρουμε? Γιατί με σταμάτησες? Θα εξακολουθήσει να είναι ο κηδεμόνας σου. Τι, τον φοβάσαι ακόμα? Όχι, δεν τον φοβάμαι. Αλλά δεν θέλω να του μιλάς για το παρελθόν. Γιατί, του, όχι έτσι. Γιατί τον υποστηρίζεις τώρα, όχι, τι έπαθες? Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει όταν του κάνεις πράγματα που δεν θα ήθελα να συμβούν σε μένα. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Δεν θα ήθελα να ακούσω κάποιον να φωνάζει ότι μια παλιογυναίκα με παράτησε. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη, δεν το σκέφτηκα αυτό. Μαριζά. Τι. Σου έχω τέλεια νέα. Τι. Ήθελες να δεις τη μητέρα σου? Ναι. Ο Μπλάς έφυγε. Έφυγε! Οπότε μπορώ να φύγω κι εγώ τώρα από το σχολείο. Όχι, όχι, δεν μπορείς. Ο Μπλάς θα είπε στο φύλακα να μην σε αφήσει να βγεις έξω, σίγουρα. Όχι, όχι, δεν πειράζει, θα βγει. Ναι, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Έχεις κανένα σημείωμα ή καμιά αναφορά? Εγώ έχω πολλές ποινές από τον Μπλάς. Ωραία, φέρτε. Έλα, έλα. Κάνεις τα πάντα για αυτήν, έτσι? Ναι. Γεια. Γεια. Πόσο πάει η ώρα? Όχι, όχι, είναι δωρεάν για όσους έρχονται στο εστιατόριο. Όχι, δεν πάω στο εστιατόριο. Πάω στο μπαρ στη γωνία. Τότε δεν μπορείς να παρκάρεις εδώ. Α, έχεις ιδέα που μπορώ να βρω κάποιο άλλο πάρκινγκ εδώ, ναι, γύρω? Αλλά όλα ανήκουν στα εστιατόρια. Δεν μπορείς να παρκάρεις, είναι για τους πελάτες. Δεν το πιστεύω. Κοίτα, ακού, φοβάμαι να παρκάρω στο δρόμο. Δεν θέλω να μου το κλέψουν. Τη μητέρα μου τη λίστεψαν τον προηγούμενο μήνα. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά. Τέλος πάντων. Υποθέτω ότι θα πρέπει να πάω σπίτι και να πω στους εμφοιτητές μου πως θα κάνω την εργασία μόνη μου. Τι σπάσιμο. Γεια. Η Μαρτίνα είμαι, θέλω να μου πεις... Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό. Η Μαρτίνα δεν μπορεί. Συγγνώμη. Ας κάνουμε αυτό, Μαρτίνα. Θα σε αφήσω να παρκάρεις στο πάρκινγκ μου, αν με βγάλεις έξω για ένα καφέ, ας πούμε. Τι λες? Μα τι λες, δεν ξέρω το όνομά σου. Αυτό λύνεται. Μανουέλα Αγκύρε. Χαίρομαι πολύ. Συμφωνεί. Φυσικά. Βλέπεις, ξεπατικώνω κάθε γράμμα ξεχωριστά, μετά αντιγράφω σε ένα άλλο χαρτί, γράφω την πρόταση που θέλω. Και ορίστε η άδεια εξόδου σου. Είσαι ένα τέρας! Περίμενε. Περίμενε. Ίσως αυτό να συνέβη και με τον Ντιέγκο. Θυμάσαι μια μέρα που ήταν να βγείτε μαζί και πήρε ένα γράμμα που υποτίθεται ότι ήταν για σένα. Το θυμάσαι? Ναι, αλλά ποιος νοιάζεται. Εγώ πάντως όχι. Το θέμα είναι ότι ο Ντιέγκο με απάτησε. Αυτό είναι όλο. Κάποτε είδα τον Παύλο να το κάνει αυτό στο δωμάτιό μου. Ήταν ο Παύλο. Είναι τόσο προφανές. Δεν δίνω δεκάρα αν το έκανε ο Παύλο. Στην πραγματικότητα, όσο περνούν οι μέρες, νοιάζομαι όλο και λιγότερο γι' αυτόν. Έλα, τελείωνε. Θέλω να πάω να δω τη μαμά μου. Άντε. Έλα, Γκίτο, κοίτα το σοου. Τι σου συμβαίνει? Την κόμενα μου έχει πάρει τα μυαλά, έτσι, ειλικρινά σας λέω. Θα την ψήσουμε μετά. Τώρα κοίτα το σοου, γιατί κοντεύει να τελειώσει. Όχι, όχι, πρέπει να ονειρεύομαι. Μα τι έγινε, Κίντο, τι έπαθες? Κοίτα, κοίτα, τη με φωνάζει, κοίτα, κοίτα. Ναι, πεθαίνει για σένα. Άσε, άσε, κοίτα το σοου, κοίτα το σοου. Λοιπόν, εγώ έφυγα. Μα τι κάνεις, Κίντο, πού πας? Πού πας? Για τον παράδεισο. Καλή τύχη. Έχω ταξί να με περιμένει. Πρέπει να φύγω. Είναι επίγον. Ναι, αλλά ο ίδιος ο Μπλάς μου είπε ότι δεν επιτρέπεται να φύγεις. Ναι, όμως μετά από αυτό, του είπα πως η μητέρα μου δεν είναι καλά και μου έδωσε αυτό το σημείωμα. Ναι, τέλος πάντων, είναι παράξενο γιατί δεν είπε τίποτα πριν φύγει. Τώρα όμως δεν είναι εδώ. Οπότε μην ανησυχείς, μπορούμε να πάρουμε τον Ντουνόφ. Παρόλο που εκνευρίζεται να ξυπνάει μέσα στη μαύρη νύχτα.
Δεν υπάρχει λόγος να τον ανησυχήσουμε. Έχεις άδεια, οπότε προχώρα. Μπορείς να βγεις. Άντε. Εντάξει, ευχαριστώ. Έλα, πάμε. Περίμενε, εσύ που πας. Μα θα πάω μαζί της, δεν μπορώ να βγεις. Όχι, εσύ δεν έχεις άδεια. Όχι, όχι. Μα κοίταξε το, έχει και το όνομά μου εκεί κάτω. Με λένε Ξαβιέ. Έχεις δίκιο. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό. Τι? Να σου πω, μην κάνεις κουβέντα. Ναι, ναι, ευχαριστούμε. Ξεφουσκώνεις. Όχι, κορίτσι μου, κόφτω. Τραγουδάς αυτό το τραγούδι ώρες τώρα, με έχεις τρελάνει. Έλα πια. Άκου να δεις, αυτή είναι καλή μουσική. Όχι σαν αυτή που εσύ και ο βλαμμένος ο Ρόκο ακούτε συνέχεια. Ναι, 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 είναι σίγουρα, το τραγούδι ναι. Από το «Η αγάπη πονάει». Για, τι γίνεται. Μία, γιατί τόσο νωρίς. Πώς πήγε με τον πατέρα σου. Καλά, ήταν μια χαρά, μια χαρά. Τι ήθελε, τι ήθελε. Τίποτα το σοβαρό. Ήθελε να μου πει με ποια βγαίνει. Λέγε, τώρα, ακούμε. Δεν ξέρω, του είπα να μην μου πει. Για κάτσε λίγο, κάτσε. Αφού εσύ πέθαινες για να μάθεις. Βίκο, ήδη ξέρω όσα πρέπει να ξέρω. Ο πατέρας μου βγαίνει με μια εκεί πέρα. Αν μάθω το όνομά της, την επόμενη φορά θα θέλει να μου τη γνωρίσει. Και εγώ δεν το θέλω αυτό. Θα μου είναι δύσκολο. Και την επόμενη φορά η λεγάμενη θα θέλει να γνωρίσει εσένα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Όμως, από την άλλη, άμα δεν ξέρω το όνομά της, θα είναι σαν να μην υπάρχει. Όχι, εντάξει, είναι καλή κίνηση αυτή, ναι. Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανες αυτό. Πες μου. Θέλει. Τι, τι θέλει. Γιατί πρέπει να τα καταλαβαίνω όλα. Κόφτε το. Εσύ είσαι πανέξυπνη. Εντάξει, εγώ δεν το κατάλαβα. Τι να κάνουμε τώρα, Έλα, ηρέμησε, περίμενε. Θα σου πω, κοίτα. Θα προσποιηθώ πως αυτή η γυναίκα δεν υπάρχει για μένα, εντάξει. Αλλά δεν υπάρχει χώρος για αυτήν στη ζωή μου. Υπάρχει, αλλά όχι στη ζωή μου. Mm. Μέχρι να την βαρεθεί ο μπαμπάς και να την παρατήσει και να είμαστε ξανά ευτυχισμένοι. Κι αν ο πατέρας σου δεν την βαρεθεί και δεν την παρατήσει. Τέλει, τον ξέρω τον πατέρα μου, τον ξέρω. Δεν είχε ποτέ του σταθερή φιλενάδα. Δεν άντεξε ποτέ πάνω από 2 μήνες. Και καμία δεν μπορούσε να αντέξει εμένα. That's true, that's true. Και αυτή δεν θα είναι η εξαίρεση. Γεια. Πού είναι το άλλο παιδί? Ο Μανουέλ. Ναι. Η βάρδια του τελείωσε. Ποιο είναι το αυτοκίνητό σου? Εκεί είναι το γκρι εκεί πέρα. Θέλεις τα κλειδιά? Ναι. Ορίστε. Ευχαριστώ, γεια. Γεια. Τι κάτσε εδώ, με τρόμαξες. Απλά θέλω να δω αν κρατάς το λόγο σου. Και βέβαια το κρατάω. Οπότε δώσ' μου τα κλειδιά και φύγαμε. Μπορώ να μάθω για πού? Α, αυτό είναι έκπληξη. Εντάξει. Να το παρκαρώ. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Βασικά ψάχνω τον Μανουέλ. Το Μανουέλ. Ναι. Κρίμα. Μόλις έφυγε με εκείνο το αυτοκίνητο. Κούπες. 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 Μπλόφα, μπλόφα, μπλόφα. Μια φορά το λένε αυτό. Μόνο. Μη μου κάνεις μάθημα εμένα. Γύρνα το χαρτί τώρα. Έλα. Τι κάνεις? Το βαρέθηκα αυτό το παιχνίδι, το βαρέθηκα! Βέβαια, βαρέθηκες να χάνεις. Βέβαια, γιατί δεν έχεις σταματήσει καθόλου από την αργή? Μπλάφα και μπλάφα και μπλάφα. Και δεν κάνω λάθος εγώ, τι θα γινόταν αν παίζαμε με τι λεφτά? Θες να με ξεζουμίσεις κιόλας, Σταματήστε να τσακώνεστε. Μου είπατε πως θα μείνετε για να με κάνετε να νιώσω καλύτερα, αλλά με κάνετε να νιώσω χειρότερα. Συγγνώμη, μα συγχωρείτε. Δεν θέλεις να ξαπλώσεις λιγάκι? Όχι, όχι. Βασικά το μόνο που θέλω είναι να μάθω αν ο Κολούτσι είπε στη μία ότι βγαίνουμε. Γιατί να μην έχει τηλεφωνήσει? Α, βέβαια, το τηλέφωνο το είναι έκλεισα, κλειστό. Το έκλεισα. Ναι, ναι, το ξέχασα. Θα πάρεις εσύ? Φυσικά θα πάρω, φυσικά. Έλα. Κολούτσι, αγάπη μου, γεια σου, τι κάνεις? Είσαι με τη μία? Όχι. Τι, γυρίσατε ήδη? Όχι, περίμενε, δεν σε ακούω καλά. Τι της είπε? Περίμενε μισό λεπτό. Θύμωσε, κατάλαβε ότι την άκουγες. Εγώ? Το λέγα, εγώ? Το λέγα, και δηλαδή εσύ τι έκανες? Ξεσκονίζω εγώ τώρα. Σε παρακαλώ. Ναι. Για να η πόρτα, δούμε. Η πόρτα. Σταμάτα. Εγώ. Δεν υποφέρεσες. Πώς είναι η μαμά μου? Δεν αισθάνεται καλά. Τι δεν είναι καλά, τι συμβαίνει? Τι εννοείς ότι δεν είναι καλά? Έτοιμη, θα συνεχίσουμε με τα χαρτιά. Μαρίζα, ήρθες να με δεις? Όχι. Ήρθα για να διαπιστώσω πως μου λες πάλι ψέματα. Γιατί δεν με αφήνεις ήσυχη? Μαρίζα! Μαρίζα! Οκτάβιο, ήταν τέλεια. Αλήθεια. Ήταν ένα τέλειο σοου. Πολύ ωραίο. Και τα αγόρια ευχαριστήκαν πολύ. Ευχαριστώ, αλλά είναι ήδη αρκετά αργά. Ας πάρουμε τα ξύλα, πάμε στο σχολείο μας. Τα παιδιά σίγουρα χορεύουν. Όλοι μαζί κάπου εκεί πέρα θα είναι.
Πού είναι, δεν τα βλέπω. Ένατε εκεί, ένατε εκεί, παιδιά! Παιδιά! Λοιπόν, περνάμε υπέροχα. Πού είναι ο Γκίντο? Ο Γκίντο. Ο Γκίντο. Ο Γκίντο σίγουρα θα είναι στην τουαλέτα. Στην τουαλέτα, όχι, ήταν στην τουαλέτα, αλλά μετά. Δεν αισθανόταν καλά. Όχι, δηλαδή ναι, τον είδα που δεν αισθανόταν καλά, οπότε μάλλον. Πάω στοίχημα ότι η αποχή από το αλκοόλ έχει συνηθίσει να πίνει. Δεν πίνει ποτέ σόρτε. Παιδιά, μη μου λέτε ψέματα. Δεν τη χάβω αυτή την ιστορία. Σας παρακαλώ, παιδιά. Ξέρω ότι καλύπτεται ο ένας τον άλλο. Πείτε μου λοιπόν πού είναι ο Γκίντο. Πού είναι ο Γκίντο, σας ρώτησα. Εντάξει. Αγνοείται. Τι εννοείς αγνοείται? Ήταν ένα κορίτσι που τον φώναζε, του έκανε νοήματα και έφυγε. Ποιο κορίτσι? Μια σερβιτόρα. Μια σερβιτόρα? Γιατί είπε στη Μαρίζα ότι η Σόνια δεν αισθανόταν καλά? Σου είπα, απλώς μου ξέφυγε. Βέβαια, γιατί έπρεπε να το ανοίξεις το μεγάλο σου το στόμα, έπρεπε. Σου είπα, νόμιζα πως θα ήταν για καλό. Για να κάνω τη Μαρίζα να ανησυχήσει λίγο για αυτήν. Τα κατέστρεψες όλα. Μακάρι η Σόνια να σταματούσε να σου μιλάει μια για πάντα. Εγώ τα κατέστρεψα, αφού η σχέση τους ήταν για πέταμα. Άντε τώρα. Τους πρόλαβες? Μαρίζα, αγαπούλα μου, η Μανούλα σε έπεισε να γυρίσεις, Όχι, ο Ξαβιέ με έπεισε. Ναι, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί ήταν λάθος μου. Ήμουν υπερβολική όταν ρώτησες για τη Σόνια. Δεν πειράζει, Μίτσι. Θα μου φτιάξετε ένα τσάι? Βέβαια. Καλά, προχωρά. Είναι αλήθεια αυτό που μου είπε ο Ξαβιέ, ότι ανησύχησες για μένα? Ο Ξαβιέ ανησύχησε, μόνο αυτός. Και εσύ όχι? Όχι. Δεν ήρθες εδώ για να δεις πως αισθάνομαι? Όχι. Ήρθα να δω αν έχω αφήσει κάποια ρούχα στην ντουλάπα μου. Γιατί δεν έχει μείνει τίποτα άλλο στο σχολείο. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό λέω κι εγώ. Θα σου στείλω αύριο τα παντελόνια μου για να τα δώσεις. Όχι, να σου εξηγήσω, γλυκιά μου. Όχι, όχι, δεν θέλω να με εξηγήσει τίποτα. Ευτυχώς για μένα έχω ένα πατέρα που με ντύνει και με ταΐσει. Εντάξει, όπως νομίζεις, τα πας πολύ καλά με τον Οκτάβιο, έτσι? Ναι, είμαστε τέλεια. Μπορεί να μην έχει χρήματα, αλλά έχει πολύ αγάπη να μου δώσει. Καταλαβαίνει και αυτό έχει σημασία. Τότε δεν τα έχω κάνει όλα λάθος. Διάλεξα καλό πατέρα. Μην ξεγελιέσαι. Είναι καλός άνθρωπος και αυτό δεν έχει καμία σχέση με σένα. Εσύ όλα λάθος τα έκανες. Δεν θα με συγχωρέσεις ποτέ για αυτό που έγινε? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ. Μου είπες ψέματα. Και πρέπει να πληρώσεις. Το ξέρω, μωρό μου. Άλλαξες την ταυτότητά μου μέσα σε μια νύχτα. Νομίζεις πως μου είναι εύκολο να το ξεχάσω αυτό? Εννοείς ότι δεν θα με συγχωρέσεις ποτέ? Βλέπεις? Όταν θες, το μυαλό σου δουλεύει. Τι να κάνω? Γιατί είσαι τόσο σκληρή μαζί μου? Γιατί, αγάπη μου, γιατί? Δεν μπορώ να γυρίσω το χρόνο πίσω. Αν έκανα λάθος, ήταν επειδή ήθελα να σε προστατέψω. Δεν ήθελα να σε πληγώσω, μωράκι μου. Τα έκανες όλα λάθος. Είσαι εγωίστρια. Ό,τι λάθος κι αν έκανα, θέλω να μάθεις να μ' αγαπάς, να με δεχτείς όπως είμαι, με όλα μου τα λάθη, όπως ακριβώς έκανα κι εγώ, όπως έκανα κι εγώ με σένα. Ξαβιέ! Ξαβιέ! Πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, πέρασες καλά? Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Όχι, με ευχαριστείς. Το σημαντικό είναι ότι βγήκες από τη στενοχώρια που αισθανόσουν. Ναι, αλλά όλα χαρί σε σένα. Δείχνει πως είσαι πιο όριμος από τα παιδιά που πάμε μαζί μου σχολείο. Τα βαριέμαι μέσα σε λίγο, αλλά μαζί σου νιώθω πως μπορώ να περάσω όλη τη νύχτα. Το ίδιο νιώθεις και με την ανεκπλήρωτη αγάπη σου? Ναι, ναι. Θες να ακούσεις κι άλλα γι' αυτόν? Κοίτα, όλα θα το ήθελα, αλλά καλύτερα όχι. Είσαι ακόμα μαθήτρια και είναι αρκετά αργά ήδη. Με στέλνεις στο κρεβάτι σαν να ήμουν μωρό? Όχι, όχι, όχι. Είσαι πολύ όριμη για την ηλικία σου. Όμως εγώ πρέπει να φύγω γιατί έχω δουλειά. Όνειρα γλυκά. Περίμενε. Δε θα μου δώσεις ένα αποχαιρετιστήριο, φίλη? Κοίτα, Σόλ. Πρέπει να δουλέψω. Σε περίμενα, πώς ήταν, τα φτιάξατε? Ναι. Όχι, όχι, όχι. Ήμουν τόσο κοντά. Τόσο κοντά, ναι, τόσο. Ανυπομονώ να δω τα μούτρα της Μία όταν το μάθει. Ποιος νοιάζεται για αυτή την ηλίθεια? Ας μην το μάθει, δεν με νοιάζει. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Πώς και τι σε νοιάζει? Τι κάνεις τώρα? Δεν καταλαβαίνω. Ποτέ δεν καταλαβαίνεις, Φερνάντα. Μ' αρέσει πραγματικά ο Μπλας. Το ξέρω, είναι παράξενο και για μένα. Αλλά πρώτη φορά αισθάνομαι έτσι για κάποιον.
Σου δίνω τη διεύθυνση, δεν υπάρχει πρόβλημα, όμως πρέπει να μου πεις ποια σερβιτόρα ήταν. Έχει μέτριο ύψος, ανοιχτό δέρμα και μπλε μάτια. Είπαν μάλιστα πως ήταν πολύ γλυκιά κοπέλα. Γεια τα λέμε. Γεια τα λέμε. Όλες οι σερβιτόρες έτσι είναι εδώ, όπως την περιγράφεις, Οκτάβιο. Ναι, φυσικά, έχεις δίκιο. Λοιπόν, κανένα νέο? Όχι, ψάξαμε μέσα στη νύχτα και ο Γκίντο, έτσι όπως είναι και σκούρος, δεν φαίνεται. Μόνο να χαμογελάει. Βρήκες τη διεύθυνση του κοριτσιού? Πώς να βρω τη διεύθυνση? Δεν ξέρω ούτε ποια είναι αυτή η κοπέλα. Σας παρακαλώ, όταν βρούμε τον Γκίντο, θυμήστε μου. Τι? Να κάνω κάτι, να τον σκοτώσω. Θέλω να το απολαύσει για αλλαγή. Θα περνάει πολύ καλά τώρα. Παιδιά, σας παρακαλώ, σκεφτείτε το. Είστε δική μου ευθύνη. Δεν μπορώ να γυρίσω στο σχολείο χωρίς τον Γκίντο. Κάτσε. Αυτός μπορεί να αργήσει εκεί με την κομενίτσα. Δεν μπορούμε εμείς να καθίσουμε να τον περιμένουμε εδώ και μέσα. Ποιος είπε ότι θα περιμένουμε? Δώσε μου τη διεύθυνση της κοπέλας, σε παρακαλώ. Περίμενε, τι θα κάνουμε? Θα πάμε να τον πάρουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε. Αφήσεις τον Γκίντο ήσυχο, Οκτάβιε. Πάω στο κύμα, πως περνάει τέλεια με την κομενίτσα. Σταμάτα. Λοιπόν. Δεν είναι ώρα για αστεία, Πάμπλο. Σε παρακαλώ, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ορίστε, φίλε. Ευχαριστώ. Είναι 8 συνολικά. Τι να πω, μου είπες όλες. Κάνει κρύο να... Σας παρακαλώ, παιδιά. Συγγνώμη, καλησπέρα. Ναι, τι θέλετε? Κοίτα, ψάχνουμε για ένα αγόρι που ήταν μαζί μας, ήταν στο μαγαζί που δουλεύεις εσύ. Ναι. Το όνομα του είναι Γκίντο. Γκίντο? Ναι. Ναι, Γκίντο, ένας μελαχρινούλης που... Α, μελαχρινούλης, ναι, το ξέρω. Είναι εδώ μαζί σου? Ποιος είναι? Τεράπτω! Σάκω, παιδί μου. Και σάτε. Πάμε να φύγουμε. Θα μείνετε μαζί μου. Γιατί είσαι έτσι? Πρέπει να το εξηγήσω. Αργότερα σκίζεις. Μα τι πιστεύεις? Δεν σου πέρασε στιγμή από το μυαλό ότι θα ανησυχούσαμε για σένα? Δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Πήγαινε γρήγορα να ντυθείς. Τώρα. Θα μείνω πήγαινε. Εδώ μαζί της. Θα μείνω μαζί της. Θα μείνω μαζί της. Όχι. Τώρα. Πήγαινε να ντυθείς. Έχεις 5 λεπτά. Αλλιώς θα σε πάρω στο σχολείο. Μα καλά, αφήστε με. Δεν βλέπετε ότι είμαι στον παράδεισο? Στον παράδεισο. Στον παράδεισο θα σε. Κοίτα, πήγαινε ντύσου. Γιατί άντε, τελειώνουμε. Ελάτε, πάμε. Ξαφιά, συμβαίνει κάτι. Τόση ώρα και δεν έχει επιλέξει. Συγγνώμη που ανακατεύομαι στη ζωή σου, αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι, τι? Αν μισείς τόσο πολύ τη μητέρα σου, γιατί ανησυχείς τόσο για αυτήν? Δεν καταλαβαίνω. Όχι, δεν ανησυχώ για τη Σόνια. Α, ναι. Λοιπόν, ανησυχώ, γιατί με χαζεί. Γι' αυτό ανησυχώ. Πάμε. Ευτυχώς, σας βρήκα. Ναι, μόλις πηγαίναμε για νανάκια. Ναι, εντάξει, αλλά πρώτα θέλω να μου πείτε πώς αυτή εδώ η άδεια έφτασε στα χέρια του φύλακα. Κοίτα, η αστυνομία! Σταμάτα! Δεν μπορώ να σταματήσω!
σου, δεν έχω δίπλωμα. Δεν πειράζει, απλά σταμάτα. Δεν μπορώ. Πρόσεχε. Μισό λεπτό να σου εξηγήσω. Εγώ σας ακούω. Εγώ το έκανα. Δεν το έκανες εσύ, Ξαβιέ. Λοιπόν, σταματήστε. Είστε υπό περιορισμό. Και αύριο θα μιλήσω με τον Ντουνόφ και θα σας τιμωρήσει έτσι όπως σας αξίζει. Δεν είναι δίκιο. Σου ζήτησα την άδειά σου με καλό τρόπο και δεν ήθελε να με βοηθήσεις. Λυπήσουμε με τις εξηγήσεις. Στα κρεβάτια σας. Στα δωμάτια σας. Αυτή είναι η δεύτερη ξαδέρφη μου. Είναι κοντέσα. Και να, αυτή είναι η θεία μου με τη Βασίλισσα. Τι ωραία. Δεν θα με εξέπλητε αν έβλεπα τον Μπλας ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους γιατί μοιάζει με πρίγκιπα. Μιλάνε για τον Μπλας, είναι η φαντασία μου. Ναι, έτσι νομίζω. Θα τον σκοτώσω. Θα τον σκοτώσω τον Μπλας. Θα τον κάνω κομματάκια. Και εσύ όλο τον υπερασπίζεις. Δεν τον υπερασπίζω. Με βάζω τον εαυτό μου στη θέση του γιατί γνωρίζω το παρελθόν. Ναι, έχεις δίκιο. Η Λουχάν μου είπε κάποια πράγματα και ήδη τον λυπάμαι. Περίμενε μόνο μέχρι να σου πω τι βρήκα. Ναι, ο Κακομοίρης. Γιατί δεν τον παίρνετε φωτογραφίες να φτιάξετε τα γραμματώσματα του Αγίου Μπλας. Μην τσακωθεί, εντάξει. Δεν θέλω να τσακωθώ μαζί σου. Καλά. Πώς είναι η μαμά σου? Δεν θες να τσακωθείς μαζί μου και με ρωτάς για τη Σόνια? Μα... κοίτα εδώ, Σόλ, κοίτα. Ακού προσεκτικά. Τι κάνουν εδώ μέσα αυτές οι κουκλίτσες? Καμαρώνουν που ήταν υπηρέτριες του βασιλιά. Αυτό είναι δικό μου δωμάτιο και η Σόλ είναι φιλοξενούμενη. Είναι φιλοξενούμενη σου και εσύ είσαι μέλος μήπως της βασιλικής οικογένειας. Είσαι ηλίθια. Σόλ, περίμενε. Σόλ, όχι, όχι, οικογένεια με αρρωσταίνει. Για να νιώθει άνετα. Φύγε από εδώ. Ξαφανίσου. Το παπούτσι μου. Δεν την αντέχω τη Μαρίζα, μου κάνει τη ζωή κόλαση. Όχι, αλλά θα μιλήσω όχι, όχι, τον όχι, περίμενε αυτή. Λιγάκι. Πριν κάνεις οτιδήποτε, σε παρακαλώ. Όχι, γιατί? Δεν καταλαβαίνεις, δεν άκουσες. Η Λουχάν ξέρει κάτι για τον Μπλας, το ίδιο και η Μαρίζα. Πρέπει να τις πλησιάσω για να το μάθω, κατάλαβες. Κάνε εμβόλιο πρώτα. Μην υπερβάλλεις, Φερνάντα, μόνο αυτό μπορώ να κάνω τώρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Αν θέλεις να μάθεις για τον Μπλας, να πας να το ρωτήσεις. Δεν μπορείς να κάνεις. Όχι, μόνο όχι, αυτό. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ο Μπλας δεν είναι ομιλητικός. Μπορεί να είναι γλυκός και οτιδήποτε άλλο, όμως όχι ομιλητικός. Κάθε φορά που φτάνουμε στο θέμα της οικογένειάς του, αλλάζει θέμα. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Η Λουχάν θα μου τα πει όλα. Βίκο, ο Ρόκο δεν είναι σωστός. Δεν είναι. Όχι, είναι, είναι. Μπορεί να είναι φίλος με ποιον θέλει. Μία με κοροϊδεύεις. Ή να πέσει για τη Βίκο να κυκλοφορεί με έναν ομοφιλόφιλο. Μα είπες πως δεν είναι γκέι. Άλλαξε γνώμη. Είδες πόσο τους υπερασπίζεται. Δεν θέλω να είμαι πια μαζί του, κορίτσια. Βίκο, τι πρόβλημα έχεις κι αν είναι ομοφιλόφιλος? Πλάκα κάνεις? Όχι. Για φαντάσου, σου αρέσει ένα αγόρι και σε αυτό το αγόρι αρέσουν επίσης τα αγόρια. Ο κύκλος δεν κλείνει ακριβώς μία και ασκέψου. Μας έχεις πει ότι σου φέρεται πολύ ωραία και πως είναι υπέροχος. Ναι. Ναι, ναι, αλλά δεν μπορώ να βγαίνω με κάποιον που είναι έτσι. Ίσως να νιώθει άσχημα γιατί είσαι ερωτευμένη. Και ζηλεύεις τον Ντάνι. Όχι. Όχι, λοιπόν, ναι, καλά. Τότε μη χάσει ένα φίλο εξαιτίας κάποιων ηλίθιων κουτσομπολιών. Όμως με ντροπιάζει. Το καταλαβαίνετε ή δεν το καταλαβαίνετε? Με ντροπιάζει πολύ. Τώρα σταματήστε. Σταματήστε, σταματήστε. Σας παρακαλώ, σταματήστε. Δεν θέλω να το σκέφτω άλλο. Αυτό δεν θέλω. Εντάξει. Καλά, ηρέμησε. Δεν θέλω. Ας μιλήσουμε για κάτι άλλο. Ναι. Πείτε μου για τον Φρανσίσκο. Δεν υπάρχουν και πολλά να πούμε. Ήθελα να τον ευχαριστήσω και έψαξα να τον βρω, αλλά δεν τα κατάφερα. Εντάξει, ας πάμε για ύπνο. Ναι. Η αγάπη πονάει, πονάει, πονάει. Θέλει, μην βιάζεσαι. Είναι νωρίς ακόμα. Όχι, όχι, κάτσε, 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 κάτσε. Πρώτα τη ζητάει να βγούνε. Μετά τη δίνει δώρο και το επόμενο πράγμα ξέρεις ποιο είναι, το φιλί. Αϊ, 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 αϊ. Κλείστε τα στόματά σας, κοριτσάκια. Θα σας δω αύριο, κορίτσια. Θα σε δω αύριο, μωρό μου. Καλόν ύπνο και όνειρα γλυκά. Καληνύχτα. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Ένα δώρο, για σένα. Για μένα? Ναι. Τέλεια, από ποιον? Από μένα, από μένα. Κάτσε να καταλάβω. Εσύ δίνεις εμένα δώρο? Ναι, ναι, καλά, ξέρω ότι δεν μοιάζουμε καθόλου, αλλά έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι είσαι πολύ καλή. Εξάλλου ξέρεις να κινείς τα νήματα όσον αφορά τα αγόρια, τους καθηγητές, τον Μπλας ειδικά. Εκεί το πας. Ναι, οπότε λοιπόν μιλώντας για τον Μπλας, τι ξέρεις γι' αυτόν? Είμαι περίεργη. Α, είσαι περίεργη? Ναι. Και γιατί αυτό? Όχι, όχι, δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Εντάξει. Όχι, όχι, περίμενε. Μπορείς να κρατήσεις ένα μυστικό? Εντάξει, θα σου πω.
Είμαι τρελά ερωτευμένη μαζί του. Δεν είμαστε τέλειο ζευγάρι, τι λες? Εσύ και ο... Βέβαια. Δεν το ξέρεις. Το ξέρω, αλλά θα τα καταφέρω. Χθες το βράδυ πήγαμε για φαγητό, ήταν τέλεια. Σε παρακαλώ, Λουχάν, μην το πεις σε κανέναν. Ξέρεις, σου το λέω αυτό σαν φίλη. Κατάλαβες, σαν αδερφή, είμαστε σαν οικογένεια. Ναι, οικογένεια. Δεν το πιστεύω. Μαρίζα, Μαρίζα, έχω απίθανα νέα. Μπάντεψε ποια βγήκε με τον Μπλάς. Ποια? Η Σολ. Τι? Ναι. Λουχάν, μιλά σοβαρά. Ναι. Σπυρίτο και Ξαβιέ. Στο γραφείο του διευθυντή. Ναι. Έλα. Ο κύριος Ντουνόφ σας περιμένει στο γραφείο. Και είναι πολύ εκνευρισμένος. Εντάξει, αλλά δεν θέλω να γελιοποιηθώ. Ποιος θα μιλήσει πρώτα, εσύ ή εγώ? Εσύ δεν θα πεις κουβέντα. Απλώς θα τιμωρηθείς, κατάλαβες? Είπα να τιμωρήσεις εμένα, δικό μου ήταν το λάθος. Εσύ μην μιλάς, θα τιμωρηθείς κι εσύ. Εντάξει, εντάξει. Το καταλάβαμε το κομμάτι της τιμωρίας. Και αφού ο Ντουνόφ μας τιμωρήσει, θα του πω ότι βγήκες με μία μαθήτρια χθες. Τι είναι αυτά που λες? Εντάξει, τότε θα του το πω πρώτο απ' όλα. Αν πιστεύεις πως θα με αφοπλίσεις με αυτό, κάνεις μεγάλο λάθος. Χαιρέντια. Έτσι. Χαιρέντια. Συγγνώμη, πρέπει να μιλήσω στα παιδιά αμέσως. Εντάξει, πάμε. Πάμε, θα το πούμε αργότερα εμείς, ωραία γραβάτα. Μέσα στην τάξη. Βιαστείτε. Πάμε. Με συγχωρείτε, κυρία μου. Περάστε. Πώς ήταν? Τέλεια, χάρη σε σένα. Χίλτα, μπορώ να μιλήσω λίγο στα παιδιά? Μόνο για ένα λεπτό. Α, κύριε καθηγητά, αν μου δώσετε ένα μισά ώρα ακόμα, είναι όλα δικά σας. Είναι πραγματικά επίγον, Χίλτα. Πρέπει να τους μιλήσω. Συνέβη κάτι πολύ σοβαρό. Τι συνέβη? Χθες το βράδυ, κάποιος από τους μαθητές δεν γύρισε στο σχολείο. Δεν ξέρουμε πού είναι και έτσι. Έτσι, παιδιά, έχουμε ανάγκη από τη συνεργασία όλων σας. Ο Μανουέλ! Ο Μανουέλ, είναι ο Μανουέλ! Ναι, είναι ο Μανουέλ, Αγκύρε. Δεν γύρισε χθες το βράδυ από τη δουλειά και δεν γνωρίζουμε πού είναι. Ανησυχούμε πάρα πολύ και θέλουμε τη βοήθειά σας. Ξέρω κάποιον που μπορούμε να ρωτήσουμε. Ποιον? Τη Σαμπρίνα Γκούσμαν. Μα το θέμα είναι ότι η Σαμπρίνα μας είπε γι' αυτόν. Ήρθε στο σχολείο και μας μίλησε. Γιατί ο Μανουέλ, βλέπετε, είχε κανονίσει να πάει στο σπίτι της αμέσως μετά τη δουλειά, αλλά δεν πήγε. Τουλάχιστον την αίσθηση. Δεν με νοιάζει παιδιά, αυτό. Παιδιά, σας παρακαλώ, σκεφτείτε το. Σκεφτείτε αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να βρούμε τον Μανουέλ. Δεν έχεις χρόνο, θέλει ρίσκο να τα καταφέρεις. Μην το σκεφτείς.